την προκήρυξη νέων διαγωνισμών για έρευνες υδρογων ανθράκων σε 15 χερσαίες περιοχές της χώρας το επόμενο εξάμηνο, ανήγγειλε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης. Σύμφωνα με το air.gr, μιλώντας σε εκδήλωση, ο κ. Μανιάτης είπε ότι το επόμενο εξάμηνο το Υπουργείο θα προκηρύξει διαγωνισμούς για 15 χερσαία οικόπεδα που είχαν παραχωρηθεί και στο παρελθόν για έρευνες. Ήδη τρέχει ο διαγωνισμός για την προσέλκυση εταιριών που θα κάνουν σεισμικές έρευνες στις θαλάσσιες περιοχές του Ιωνίου και νότια της Κρήτης, ενώ έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης και αναμένεται η δημοσίευση στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα των διαγωνισμών για τις περιοχές του Πατραϊκού Κόλπου, των Ιωαννίνων και του Κατάκολου, που επίσης είχαν ερευνηθεί στο παρελθόν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Για τις σεισμικές έρευνες, ο Υφυπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα υπάρξει σημαντικό ενδιαφέρον και σημείωσε πως η Ελλάδα δεν θα αφήσει ανεξερεύνητη καμία πιθανή εθνικού εδάφους ή περιοχής που έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και παράσταση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην Πάτρα θα πραγματοποιήσει η ΕΛΜΕ Αχαΐας σε συνεργασία με τις ΕΛΜΕ της Δυτικής Ελλάδος. Η συγκέντρωση θα γίνει αύριο στη 1 το μεσημέρι για τις σχεδιαζόμενες νέες συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, το μισθολόγιο και βαθμολόγιο, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και τις απολύσεις. Στο μεταξύ, έχει κηρυχθεί τρίωρη στάση εργασίας από την ΕΛΜΕ για τις τρεις τελευταίες ώρες της αυριανής πρωινής βάρδιας. Σύνθημα των εκπαιδευτικών που διαμαρτύρονται είναι όχι στο κλείσιμο των σχολείων, να μην περάσει καμία συγχώνευση και καμία κατάργηση σχολικής μονάδας. Το πρόβλημα της μη επαρκουσίτησης μαθητών, των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών και ο τρόπος αντιμετώπισης του θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας αύριο στις 6 το απόγευμα. Στην ίδια συνεδρίαση θα συζητηθεί η λειτουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης του Δήμου, το νομοσχέδιο για τα ναρκωτικά, το θέμα της μεταφοράς των μαθητών καθώς και ζητήματα που αφορούν στην επιχείρηση του Καρναβαλιού και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, Απόστολο Κατσιφάρα, η σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για τα τεύχη δημοπράτησης του έργου Προμήθειας δύο κινητών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με δικαιούχο τον Δήμο Πατρέων. Μετά τη διατύπωση της σύμφωνης γνώμης της Περιφέρειας, ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη δημοπράτηση του έργου, το οποίο, όπως είναι γνωστό, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ από τα τέλη του περασμένου χρόνου με συνολικό προϋπολογισμό 492.000 ευρώ. Η προμήθεια των δύο κινητών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έχει σκοπό στην ενίσχυση της προληπτικής και πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, αφενός σε ειδικές μονάδες πληθυσμού όπως οι μετανάστες και αφετέρου σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Όπως αναφέρεται στην απόφαση ένδεξης του έργου στο ΕΣΠΑ, οι κινητές μονάδες έχουν ως σκοπό την παροχή προληπτικής και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Οι κινητές μονάδες θα κινούνται στους χώρους διαβίωσης των ειδικών ομάδων με ειδικό κλιμάκιο επιστημόνων, επιστημονικό προσωπικό του κοινωνικού οργανισμού του Δήμου Πατρέων και εθελοντών επιστημόνων που θα παρέχουν συστηματική ιατρική φροντίδα και ψυχοκοινωνική στήριξη, ενώ παράλληλα θα τους ενημερώνουν για υγειονομικούς κινδύνους. Με το σύνθημα «Είμαστε βόμβες, ο πόλεμος άρχισε», η φυσιολατρική ομάδα Αντιρίου Αριστοτέλης οργανώνει τρίμερο δράσης με τίτλο «Φυσική καλλιέργεια» από την Παρασκευή 16 Μαρτίου έως και την Κυριακή 18 Μαρτίου στο Αντίριο. Την Παρασκευή το βράδυ μάλιστα θα οργανωθεί συζήτηση επί της κεντρικής ιδέας της φυσικής καλλιέργειας, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή θα γίνει σε εργαστήριο αγροκτήματος της περιοχής πρακτική εφαρμογή των μεθόδων. Πάνω από 80.000 αιτήσεις έχει δεχτεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων από ιδιοκτήτες ακινήτων που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην πληρωμή του ενιαίου τέλους και ζητούν να τους παρασχεθεί απαλλαγή ή ρύθμιση των οφειλών τους. Η Γενική Γραμματεία αναμένει τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ώστε να προωθήσει τις λίστες των αιτημάτων στις κατατόπους εφορίες που θα εξετάσουν όλες τις περιπτώσεις. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, το Υπουργείο έχει διαβεβαιώσει ότι η ΔΕΗ δεν θα προχωρήσει στη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος για όσους έχουν υποβάλει αιτήματα. Την ίδια στιγμή, οι εφορίες θα λάβουν και τις λίστες με όλους τους φορολογούμενους και ιδιοκτήτες που δεν έχουν πληρώσει το ενιαίο τέλος μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Thank you.